Με σκοπό η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να αφήσει πίσω την πολιτική των ευκαιριακών επιδοτήσεων και να εστιάσει στην ενίσχυση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονομικής απόδοσης με φοροαπαλλαγές, ευνοϊκά δάνεια και ενισχύσεις, θέσπισε το νέο επενδυτικό νόμο. Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το απόγευμα η ΕΔΕ Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Πετράκος μίλησε για το νέο νόμο. Κίνητρα τα οποία δίνει η ελληνική πολιτεία είναι σημαντικά. Υπάρχουν επιχορηγήσεις, υπάρχουν κίνητρα που συνδέονται με αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία απευθύνονται σε μεγάλες και υγιείς και δοφόρες επιχειρήσεις. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος εισάγει μια σειρά από καινοτομίες. Καταρχήν έχει ετήσιο προϋπολογισμό. Συνεπώς οι επενδυτές ξέρουν ακριβώς πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα από την ελληνική πολιτεία και πόσα μπορούν να διεκδικήσουν. Δεύτερον, έχει ταχύες διαδικασίες υλοποίησης. Από τη στιγμή που υποβάλει την αίτησή σου, σε 6 μήνες θα ξέρεις εάν έχει εγκριθεί ή όχι. Τρίτον, προβλέπει μια σειρά από διαφανείς τρόπους αξιολόγησης με εθνικά μητρώα αξιολογητών που θα επιτρέπουν ακριβώς την ασφάλεια την οποία χρειάζεται να νιώθει ο επενδυτής ο οποίος υποβάλλει την πρότασή του. Σύμφωνα με την κυβέρνηση πρόκειται για ένα νόμο ρεαλιστικό και προοδευτικό, ένα εργαλείο πολιτικής που εκφράζει τις αξίες της για κοινωνική συνοχή, διαφάνεια, σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, λογοδοσία, ίση μεταχείριση και δικαιοσύνη. Εκφράζει την πολιτική βούληση να ενταχθεί στο επιχειρήν η νέα γενιά, να αποσυρθεί η καχυποψία στη σχέση κράτους-επιχειρηματία. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι φέτος ο αναπτυξιακός νόμος για το σύνολο του έτους θα έχει ένα ύψος αφορολόγητων κινήτρων γύρω στα 3 δισεκατομμύρια και επιχορηγήσεις 1 δισεκατομμύριο για το 2011. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι και τον Ιούνιο του 2011 θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των επενδυτικών σχεδίων τόσο στο κεντρικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των περιφερειών. Η συνολική υποχρέωση που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί από την έγκριση όλων αυτών των επενδυτικών σχεδίων υπολογίζεται γύρω στα 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ.